Είμαστε στη Δημοτική Πινακοθήκη της Νίκαιας και του Αγίου Ιωάννη Ρέτη και φιλοξενούμε την έκθεση χαρακτών του Ανοιχτού Εργαστηρίου Χαρακτικής του Δήμου, που λειτουργεί σε συνεργασία με το Εκμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έχουμε την έκθεση του, την έκθεση και δουλειά των χαρακτών που συμμετέχουν στο 4ο Green Festival, πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών. Γίνεται για τέταρτη χρονιά. Το εργαστήριό μας έχει για πρώτη φορά μια μεγάλη συμμετοχή, είναι η δεύτερη συμμετοχή του στο εργαστήριο. Είναι χαρά για μας, θέλαμε να γίνει αυτή η αρχή, να έχουμε μια έκθεση του εργαστηρίου εδώ. Ευχόμαστε να ακολουθήσουν κι άλλες ακόμα. Κάνει μια δραστήρια δουλειά, κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και χαιρόμαστε πολύ που έχει γίνει τώρα η αρχή. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο των Ελλήνων Χαρακτών, την κυρία Φλωράνς Χριστάκη. Έχουμε την πρόεδρο του Εκμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, την Εύα Μελά. Έχουμε εκ μέρους του Δήμου μας, έχουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Μιχάλη Λαγουμιτζή και τη Διευθύντρια Παιδείας, την κυρία Θεακού. Έτσι, ανθρώπους που συμβάλλουν στο να κάνουμε, να μπορούμε να έχουμε μια ζωντάνια ουσιαστική στον χώρο μας. Βεβαίως έχουμε την υπεύθυνη του Ανοιχτού Εργαστηρίου Χαρακτικής, την Εύη Αθανασίου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν τον λόγο από εδώ και πέρα, να μας πούν δύο πράγματα για την έκθεση και στο τέλος να ξαναγευθούμε από την Εύη. Να μας πει δύο λόγια ο κύριος Λαγουμιτζής, μια κουβέντα για την ωραία αυτή πρωτοβουλία και μετά να περάσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι οργάνωσαν όλη την έκθεση. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι η πόλη μας, Νίκαιας Ρέτη, πάντοτε ευαισθητοποιημένη σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, έχει ανοιχτεί τις πύλες της σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η χαρακτική είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε και που είσαστε στον χώρο μας, μιλάω για το φεστιβάλ. Εύχομαι καλή δράση και θα ήταν και μια ευκαιρία να πω ότι αυτό το θέμα της χαρακτικής πρέπει να φτάσει και στα σχολεία μας και εμείς θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν θα ήθελε η κυρία Χριστάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμο Νίκαια Αγίου Ρέτη. Ωραία. Και συγχαρητήρια για το χώρο, για το ανοιχτό εργαστήριο, αλλά συγχαρητήρια και στο επιμελητήριο, γιατί πραγματικά ανοιχτό εργαστήριο είναι το μοναδικό στην Αττική, όσο ξέρουμε. Και στην Νότια Ελλάδα όλο ορίστε. Ήταν αναπόφευκτο να συνεργαστούμε, αφού η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών είναι ομάδα καλλιτεχνών και μη κερδοσκοπικό σωματείο, δουλεύουμε μόνο εθελοντικά και χαιρόμαστε που έχουμε αυτή την ωραία και τη δεύτερη περίπου έκθεση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χαρακτικής, τέταρτο του ονόματος. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Κυρία Μελά, να κουβέντε. Ναι. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον Δήμο καταρχήν για την φιλοξενία και ιδιαίτερα τη Μαρία Τιμπούλη που είναι εδώ η έφορος της Πινακοθήκης, δεν ξέρω να λέγεται έφορος. Θα θέλαμε να λέγεται έφορος. Λοιπόν, να πω ότι το εργαστήριο, το Ανοιχτό Εργαστήριο Χαρακτικής, το λέει και ο τίτλος του, ένα ανοιχτό εργαστήριο για όλους. Έτσι ιδρύθηκε το 2010 με την τότε Δημοτική Αρχή. Συνέχισε από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα απρόσκοπτα τη λειτουργία του δωρεάν παροχή υποδομών στους καλλιτέχνες και μαθήματα στους δημότες, αλλά και, και στα πλαίσια της γνωριμίας κάθε ενδιαφερόμενο με τις τεχνικές της χαρακτικής. Είναι ένα εργαστήρι που παλέψαμε σαν επιμελητήριο να το δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχει όμοιο. Δεν υπάρχει όμοιο, παρότι είναι μια τεράστια ανάγκη, γιατί όπως ξέρετε, η χαρακτική είναι μια τέχνη ακριβή, πολύ τιμημένη, γιατί όπως έλεγε ο Βαρλάμος ο Γιώργης στο χαρακτικό έργο,
είναι δημοκρατική τέχνη, το χαρακτικό έργο είναι πρωτότυπο, γιατί χαράζεις μια μήτρα και πάντα το αποτύπωμα είναι κάτι πρωτότυπο που παίρνεις στο χαρτί, αλλά δεν είναι μοναδικό, γιατί μπορείς να έχεις αντίτυπα και να τα χαίρεται πλατιά ο κόσμος. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, από πάρα πολλές απόψεις μάλλον, μας ενδιαφέρει να ενισχυθεί η χαρακτική και για το επιμελητήριο η απόφαση να ζητήσει από το Δήμο Νίκαιας το 2010, από το τότε του κ. Μπενετάτο, να δοθεί ο χώρος του σχολείου Αχιλλέως 15. Και μάλιστα έτσι να πω για όσους δεν το ξέρουν ότι αυτός ο χώρος ήταν σχολείο, τεχνική σχολή. Με την Εύη και την Τζέννη τη Μαρκάκη και τη Ρένα την Ανούση που διδάσκουν στο εργαστήριο, το 2010, το χειμώνα θυμάμαι, βγάλαμε με τη βοήθεια του Δήμου με γερανό ολόκληρο αυτοκίνητο από το παράθυρο. Γιατί επισκευάζανε αυτοκίνητα μέσα σε αυτό το χώρο. Για να καταλάβετε, ήταν ένας τεράστιος αγώνας να μετατραπεί αυτός ο χώρος σε ένα εργαστήριο, το οποίο αγκαλιάστηκε από το Δήμο και στη συνέχεια έγινε κατανοητή η προσφορά του. Καταρχήν να πω ότι η Ρένα Ιαννούση, η Τζέννη Μαρκάκη, όλα αυτά τα χρόνια, 8 σε σύνολο, προσφέρανε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, δίνοντας μαθήματα δωρεάν στους δημότες και σε όποιον ενδιαφέρεται. Και αν φτιαχτεί και το ασανσέρ που είναι ο κύριος αντιδήμαρχος, θα θέλουν να συνεχίσουν. Το λέω γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι δεν το έχουμε ακόμα λύσει, αλλά ελπίζω να το λύσουμε. Όπως κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί και το θέμα της μόνιμης απασχόλησης του επιμελητή του εργαστηρίου, γιατί πραγματικά δημιουργούνται ζητήματα με τα κενά, χρειάζεται τον επιμελητή του εργαστηρίου. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μέλλον, πατάει σε μια υπαρκτή ανάγκη το ότι ο χαράκτης για να κάνει τέχνη θέλει μερικές χιλιάδες ευρώ, δεκάδες χιλιάδες ευρώ για υποδομές και αυτό το εργαστήριο τις παρέχει χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Το μοναδικό αντάλλαγμα ένα, το να δοθεί ένα χαρακτικό έργο και να πλουτίσει την πινακοθήκη εδώ του Δήμου. Κάτι που είναι τιμή και για τους ίδιους τους χαράκτες και για εμάς σαν επιμελητήριο που έχουμε την ευθύνη. Λοιπόν, τις ευχαριστίες πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους που δουλέψανε για αυτή την έκθεση. Χαιρόμαστε που συνεργάζεται το εργαστήριο με την Ένωση Χαρακτών για αυτό το θέμα. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτή η εβδομάδα έχει πάνω από 10 εγγένεια από ό,τι διάβασα. Κάθε μέρα 2-3 εγγένεια. Λοιπόν, φιλοδοξούμε όμως με τη βοήθεια και του Δήμου και λύνοντας πολλά προβλήματα υποδομής, τα οποία προκύπτουν και πρέπει να τα λύνουμε, το εργαστήριο να δυναμώσει και χαίρομαι, κύριε Αντιδήμαρχε, που βάλετε το θέμα των σχολείων, γιατί είναι διατεθειμένο το επιμελητήριο να βοηθήσει και με την Εύη την Αθανασίου, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, πάρα πολύ στην παρουσία των σχολείων μέσα στο εργαστήριο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια. Εγώ θα τελειώσω, δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος από το πέρα, Ζάνετα. Επειδή θα σας μιλήσω για τα έργα, γνωρίζω τους συναδέλφους έναν έναν, μια και τους έχω ξαναγήσει στο εργαστήριο. Για να έρθει κάποιος να χρησιμοποιήσει το χώρο, θέλει κάποια εισαγωγή και να του δείξεις που είναι τα υλικά, πώς θα τα χρησιμοποιήσει, πώς θα χρησιμοποιήσει τις πρέσες για να μην γίνει κάποια ζημιά, να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό το εργαστήριο, όπως είπε και η Εύα, έχει γίνει από την αρχή, έχει γίνει με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά πολλών ανθρώπων. Εγώ το θεωρώ παιδί μου, δηλαδή δεν μπορώ να το αφήσω, παρόλο που ταλαιπωρούμε από το Δήμο στο εργασιακό επίπεδο και αυτή τη στιγμή με ζωτομείο ανεργίας π.χ. Αλλά το παίρνω πάνω μου και το πιστεύω και πιστεύω ότι επειδή υπάρχει ανταπόκριση και επειδή είναι πολύ ωραίο το κλίμα εκεί μέσα για δημιουργία, πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να πάει ακόμα καλύτερα. Άμα στηριχθεί λίγο παραπάνω. Θέλει λίγο το κάτι της. Γιατί και τα σχολεία μπορεί να έρχονται παραπάνω, να φέρει ο Δήμος πουλμανάκι, να μας τα φέρνει τα παιδιά. Υπάρχει ενδιαφέρον και σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα να γίνει πιο πολύ γνωστό. Και παγκόσμια μπορεί να γίνει γνωστό. Δηλαδή, σε όσους γνωρίζω ξένους φίλους μου που τους λέω για το εργαστήριο, μου λένε σοβαρά, είναι δωρεάν. Δηλαδή, οπουδήποτε στο εξωτερικό πληρώνει αδρά για αυτές τις υποδομές. Και εδώ πέρα το έχουμε και ακόμα δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Και επίσης θέλω να πω ότι με αυτή την προσφορά των συναδέλφων έχουμε μαζέψει τουλάχιστον 300 χαρακτικά, τα οποία είναι ένας πολιτιστικός πλούτος διαχειρίσιμος που μπορεί να έρχεται στην επιφάνεια
μέσω της Πινακοθήκης ή άλλων εκδηλώσεων εδώ και οπουδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζω μετά να σας εξηγώ τα έργα. Λοιπόν, όποιος θέλει να ακολουθεί, ξεκινάω από την αρχή.